Θα πάμε να δούμε ένα θέμα που έχει και αυτό έτσι περιεχόμενο εθνικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Σάιμον Φρέιζερ στο Καναδά, αν το λέω καλά. Το λέτε πολύ καλά. Κύριε Δημήτρη Κράλη, που, ο κύριος Δημήτρης Κράλης είναι διευθυντής του κέντρου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και στο οποίο έγινε μια αναβάθμιση. Τι σημαίνει αυτό, να μας εξηγήσετε. Να μας πείτε καταρχήν τι είναι αυτό το κέντρο, πώς χρηματοδοτείται, πού απευθύνεται, ποιο είναι το έργο του, ποια είναι η ιστορία του, για να το καταλάβουμε. Πολύ ωραία. Ουσιαστικά το κέντρο ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία περίπου πριν από 30 χρόνια. Τότε δεν υπήρχε ιδέα για τη δημιουργία ενός μεγάλου κέντρου χρηματοδοτημένου από ένα μεγάλο φιλανθρωπικό ίδρυμα. Τότε υπήρχε απλώς η αγωνία της κοινότητας του Βανκούβερ για το τι θα γίνει με την ελληνική γλώσσα και για το τι θα γίνει με την επικοινωνία των παππούδων, αν θέλετε, με τα παιδιά τους, καθώς η αρκετά επιτυχημένη ενσωμάτωση της κοινότητας οδηγούσε και σε απώλεια κάποιων χαρακτηριστικών πολιτισμικών. Τότε η κοινότητα δούλεψε για περίπου 10 χρόνια, μικρές δωρεές από 10 δολάρια μέχρι 1000 και μάζεψε τα λεφτά για να χρηματοδοτήσει μια έδρα στο Σάιμον Φρέιζερ, την οποία έδρα κατέλαβε ο προκάτοχός μου, ο Άντρε Γερολυμάτος, τον οποίο χάσαμε δυστυχώς το προηγούμενο καλοκαίρι. Ο Άντρε ουσιαστικά δούλεψε σαν τρελός για να μεγαλώσει το κέντρο. Και συνειδητοποίησε πως πραγματικά το ζήτημα της γλώσσας ήταν σημαντικό, αλλά συνειδητοποίησε επίσης πως είχαμε ένα πρακτικό πρόβλημα στις τάξεις μας. Δεν μπορούσαμε να γεμίσουμε τάξεις στο πανεπιστήμιο με Ελληνόπουλα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Εκεί οι φοιτητές προέρχονταν από ελληνικές οικογένειες ή ήταν Καναδοί στην πλειοψηφία? Όχι μόνο. Από παντού. Και δεν υπήρχε αρκετή ζήτηση μέσα στο πανεπιστήμιο. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο προσπαθήσαμε να κινηθούμε ήταν να δούμε πώς μπορούμε να μεταφέρουμε την ελληνική γλώσσα έξω από τους τοίχους. Του παραδοσιακού, δηλαδή, της παραδοσιακής τάξης. Πώς θα μπορέσουμε δηλαδή να το προσφέρουμε και πιο έξω. Και τότε, δεκαετία 90 πια, τέλη δεκαετίας 90, το διαδίκτυο εμφανίστηκε σαν μια λύση. Και ξεκινήσαμε με αυτό. Κάνοντας κάποια προγράμματα τα οποία οδήγησαν στις πρώτες πλατφόρμες για την διδασκαλία της ελληνικής, ήρθαμε και σε επαφή με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μας χρηματοδότησε, φαίνεται πως κερδίσαμε την εμπιστοσύνη τους. Ξεκινήσαμε με καινούργια projects τα οποία οδήγησαν στην διδασκαλία ελληνικής στην Κίνα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε το Vancouver από εδώ μπορεί να δείχνει σαν τέρμα Θεού, αλλά από την άλλη μεριά σε εμάς είναι η Κίνα. Το Vancouver μαθαίνει ελληνικά στους Κινέζους? Το προηγούμενο τρίμηνο είχαμε 1600 Κινέζους, που βέβαια στα 1,2 δισεκατομμύρια δεν ακούγεται και πολύ μεγάλο, οι οποίοι παίρναν ελληνική γλώσσα σε πλατφόρμα την οποία τους έχουμε δώσει δωρεάν. Διαδικτυακή πλατφόρμα, διαδικτυακή, μέσω ίντερνετ δηλαδή. Ακριβώς. Τώρα, εξ αποστάσεως. Τώρα αυτό που έχει συμβεί από το 2011 είναι πως είχαμε κάνει μια μεγάλη αίτηση για να δημιουργηθεί ένα κέντρο ελληνικών σπουδών, ώστε να έχουμε μια πιο στιβαρή υποδομή για να κάνουμε τη δουλειά μας. Πού την είχατε κάνει την αίτηση? Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο Ίδρυμα Νιάρχος. Ναι. Και ιδρύθηκε το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Σάιμον Φρέιζερ, το οποίο χρηματοδοτεί τόσο τη διδασκαλία ιστορίας, γλώσσας, λογοτεχνίας μέσα στο Σάιμον Φρέιζερ είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο? Όχι. Είναι δημόσιο. Όχι. Πανεπιστήμιο στο Βανκούβερ. Ναι, περίπου 30.000 φοιτητές στην ευρύτερη περιοχή του Βανκούβερ. Ναι. Οπότε το κέντρο μας διδάσκει φοιτητές στην τάξη σε μια σειρά θεμάτων ελληνικού πολιτισμού, αλλά παράλληλα, γιατί πολλά κέντρα διδάσκουν ελληνικές σπουδές στον κόσμο, αυτό που μας διαφοροποιεί είναι η έμφαση μας στην τεχνολογία. Οπότε απευθύνεστε σε ολόκληρο τον κόσμο, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Και η δουλειά που κάνουμε με τεχνολογία είναι αυτό που νομίζω μας κάνει αρκετά ενδιαφέροντες. Έχουμε αυτό που αποκαλούμε το New Media Lab, άμα θέλετε, εργαστήριο νέων μέσων, το οποίο έχει κάποιο προσωπικό στο Vancouver, 2-3 άτομα, το οποίο όμως συνεργάζεται με μια ομάδα τουλάχιστον 20 ανθρώπων στην Ελλάδα. Πληροφορικάριων? Όχι μόνο. Νέα παιδιά από 25 μέχρι 30, οι οποίοι δουλεύουν σε μια σειρά ειδικοτήτων. Από βαργοί πληροφορικάριοι που είπατε κι εσείς, ως storyboarders, animators, σεναριογράφοι, οι οποίοι δημιουργούν. Είμαστε πολύ καλοί σε αυτά. Αυτό υπάρχει εδώ, υπάρχει το ταλέντο. Και το ενδιαφέρον σε αυτό που κάνουμε είναι πως
Υπάρχει μια ομάδα στο Vancouver και από εκεί και πέρα τα παιδιά που δουλεύουν εδώ πέρα δεν δουλεύουν καν σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο. Έχουμε ένα τελείως αποκεντρωμένο χώρο εργασίας με συναδέλφους, γιατί πρέπει να τους αποκαλέσω συναδέλφους, στην Κέρκυρα, στην Θεσσαλονίκη, στην Καστοριά, Έγινα, Πειραιά, Αθήνα, οι οποίοι όλοι μαζί κάθε τόσο μαζεύονται και συνεννοούνται για το πώς θα παράξουμε το καινούργιο υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε. Γιατί πρέπει να κλείσουμε, κύριε Κράλη. Οι στόχοι ποιοι είναι που έχετε για από εδώ και πέρα? Σε πρώτη φάση να τελειώσουμε το πρόγραμμα που δουλεύουμε τώρα με μια άλλη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχου της τάξης των 2 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων για το λεγόμενο Rebooting the Greek Language, που είναι ένα πρόγραμμα για την εκμάθηση ελληνικής στη διασπορά. Και από εκεί και πέρα να μπούμε πιο βαθιά σε ζητήματα πολιτισμού και διάδοση ελληνικού πολιτισμού. Όταν λέτε εκμάθηση ελληνικής γλώσσης στη διασπορά, εννοείται, υποθέτουμε, δεύτερη και τρίτη σε γενιά. Ακριβώς. Με νέους τρόπους προσέγγισης. Υπάρχει διάθεση και προθυμία? Υπάρχει. Έχουμε ήδη πιλωτικά δουλέψει σε 20 σχολεία της Διασποράς από την Ανατολική ως τη Δυτική Ακτή και μέχρι το Edmonton του Καναδά, στα Χιόνια. Και θα είμαστε έτοιμοι το Σεπτέμβριο να αρχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά.